Sky Κρήτης 92,1. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Sky Κρήτης 92,1, Μανώλης Φούμης στο μικρόφωνο, Λάμπρος Ρουμελιώτης στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, το μαγκαζίνο του Σαββάτου, μέρος δεύτερο. Καλημέρα μας στο Γιώργο, τον Γιάννη, την Κατερίνα, τον Νίκο, την Ευαγγελία, τον Στάθη. Καλημέρα στη Μαρία, την Άννα, τη Χρυσούλα και την Κατερίνα. Να είστε καλά, να έχετε κι εσείς ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο Σεπτέμβριο, ένα Σεπτέμβριο ο οποίος φέρνει πολύ όμορφες εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Μία εξ αυτών, μέσα στο φεστιβάλ 100 χρόνια Μικρασιατικός Ελληνισμός, είναι και η Μνήμες Σμύρνης, μία μουσικοχορευτική παράσταση με την Άρτεμη Ιγνατίου και την Κατερίνα Λέχου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Κατερίνα Λέχου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λέχου. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε μετά από τόσα χρόνια. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Είστε καλά καταρχάς? Μια χαρά. Πώς πέρασε το καλοκαίρι σας? Εντάξει, τα καλοκαίρια, να σας πω, τα καλοκαίρια έχουν πολλές διαβαθμίσεις. Δηλαδή ενώ δεν είναι μια ευθεία γραμμή, δεν είναι μόνο θάλασσα και... αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο. Οπότε φαντάζομαι έχετε γεμίσει μπαταρίες για να μπείτε έτσι στη νέα σεζόν και Είναι μεγάλη η χαρά που έρχεστε στο Ηράκλειο, έρχεστε 24 του Σεπτέμβρη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με τις Μνήμες Σμύρνης. Για μιλήστε μας λίγο για αυτή τη μουσικοχορευτική παράσταση, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Θα έλεγα το μεγαλύτερο κομμάτι της παράστασης και γι' αυτό και έχει μια ιδιαιτερότητα. Εστιάζει στην ζωή που υπήρξε στη Σμύρνη πριν την καταστροφή και όχι στην ίδια την καταστροφή. Μόνο το τελευταίο της κομμάτι έχει, αφορά τον ξεριζωμό. Και αυτό θα σας έλεγα ότι δίνει μια πολύ εφρόσινη νότα στην όλη παράσταση, πολύ ανεβαστική, παρόλο που κλείνει με θλίψη βεβαίως. Η μουσική είναι του Μιράν Τσαλικιάν, η Άρτεμις Ιγνατίου, η αγαπημένη μου, γι' αυτό και εμπλέκομαι σε αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι μια, όπως είπατε, μουσικοχορευτική παράσταση, απλώς εγώ κάνω την αφήγηση. Και αφήγηση πάνω σε κείμενα τεράστιων Ελλήνων ποιητών, Ελίτης δηλαδή, Σεφέρης, Γκάτσος. Σεφέρης και Ελίτης είναι κάποια ποίηματα, κάποια αποσπάσματα από τη Διδό Σωτηρίου και το ενδιαφέρον είναι ότι βασίζεται και σε πολλές αληθινές μαρτυρίες. Απλών ανθρώπων εννοώ. Πώς προσεγγίσατε έτσι αυτή την, να πω το ρόλο εντός εισαγωγικών για την μουσικοχορευτική παράσταση αυτή, δεδομένου ότι για κάθε Έλληνα, ασχέτως αν έχει καταγωγή ή όχι από την Μικρά Ασία, η μικρασιατική καταστροφή, ο μικρασιατικός ελληνισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι κάτι που μας πονά όλους και ειδικά φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε. Βέβαια, αφορά όλους, έχει σηματοδοτήσει μια μετάβαση του ελληνισμού από μια πραγματικότητα σε μια άλλη. Απλώς θέλω να σας πω ότι επειδή εδώ μιλάμε για την, ανθυρή πλευρά, ας πούμε, του ελληνισμού εκεί πέρα, πόσα ωραία πράγματα έκανε, πόσο δημιουργικά ήταν, αυτό δεν πονάει τόσο πολύ, ας πούμε, σαν... σαν θέαμα. Η δική μου η εμπλοκή είναι λίγο περίεργη, γιατί στην αφήγηση απλώς πρέπει να συγχρονίζομαι με τη μουσική λίγο και το χορό. Το οποίο, εντάξει, είναι σαν να πρέπει να μετράω μέσα μου κάποια πράγματα ενώ τα αφηγούμε. Είναι εύκολη όλη αυτή η διαδικασία για εσάς? Είναι κάτι το οποίο το έχετε ξανακάνει στο παρελθόν ή είναι πρωτόγνωρο? Το έχω ξανακάνει με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Του Σολομού, που έχει μουσικό κομμάτι πολύ έντονο. Είναι όλα μετρημένα, δηλαδή, το πώς μιλάς και αυτά. Το έχω ξανακάνει. Εδώ μου ήταν πιο εύκολο, γιατί με την κυρία Ιγνατίου έχω μια τόσο καλή επικοινωνία. Με βάζει αμέσως σε αυτό που έχει δημιουργήσει και μπορώ πολύ πιο εύκολα να λειτουργήσω. Τι συναισθήματα, όταν έτσι κάνετε τις πρόβες για αυτή την παράσταση, τι συναισθήματα σας διακατέχουν?
Πρέπει να σας πω ότι όλη τη διάρκεια είχα ένα μηδίαμα στα χείλη μου. Ήταν μια χαρμολύπηση διέπει, ειδικά στη συγκεκριμένη παράσταση. Γιατί βλέπεις όλη αυτή η ζωντάνια που εκφράζεται χορευτικά, έτσι. Όλη αυτή η ζωντάνια, όλη αυτή την ζωή, όλο αυτό, αυτό που σας λέω. Ένα πράγμα που έχει παλμό, ανθίζει. Και όπως αυτό στο τέλος γκρεμίζεται και διαλύεται. Πρέπει να είναι, το ακούω, προσπαθώ να το φανταστώ, να... Δεν σας το μεταφέρω και πολύ καλά. Να σας κάνω εικόνα, όχι, μια χαρά το μεταφέρετε, να σας κάνω εικόνα, έτσι, όλη αυτή την πρόοδο των μικρασιατών μέχρι την καταστροφή, έχω την αίσθηση ότι θα είναι μία από τις καλύτερες παραστάσεις του συγκεκριμένου φεστιβάλ, του φεστιβάλ 100 χρόνια μικρασιατικός ελληνισμός. Μακάρι, ελπίζω να αρέσει πάρα πολύ. Και όλο αυτό το πάντρεμα που γίνεται εκεί. Είναι ιδιαίτερο και δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί και κάτι τέτοιο εδώ στο Ηράκλειο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία έρχονται που ρωτάνε για το τι θα κάνει η Κατερίνα Λέχου στο μέλλον. Γνωρίζω ότι δεν είναι ακόμα κάτι ανακοινώσιμο, οπότε δεν θα πούμε αλλά κάτι. Μπορώ να σας πω κάτι για να μην είσαι κατά... 99% θα κάνω τηλεόραση, αλλά θα αφορά την επόμενη χρονιά. Εξαιρετικό λοιπόν, βγάλαμε και την είδηση. Βγάλατε και την είδηση, δεν το έχω πει πουθενά. Κυρία Λέχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Και ανυπομονούμε 24 του Σεπτέμβρη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού, να σας θαυμάσουμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.